Έλα. Ναι ρε, εσύ, τον Μπάμπη το στόκα. Γκαζοφωνιά είναι σου λέω. Όχι γκάζ μας ρε. Γκαζοφωνιά σου λέω. Δεν αφήνει το πόδι τον γκάζι. Και το καινούργιο του Άρεγκ. Τρίτη γενιά. Space. Πολύ τεχνολογία. Ναι. Τετρακούνα, τρίλιτρο πετρέλαιο, φτατάχυτο, πολύ ψηφιοποίηση. Δηλαδή όλα τα λεφτά. Τώρα έχω πετύχει έκθεση, είναι σκυμμένος από κάτω για να ψάχνει ψαλίδια, ακρόμπαρα. Ναι. Του γκαζιού. Πολύ. Ναι, αμέ. Τώρα πρέπει να ξεκινάμε. Να θα έρθει. Θα σε πάρω. Τελείως το γύρω. Σ' αφήνω. Εξωτερικά πώς φάνηκε? Όμορφο. Και μεγάλο. Όμορφο, μεγάλο. Ναι. Νομίζω ότι το design παίζει μεγάλο ρόλο πια. Είδες εξωτερικά. Είναι όπως παλιά, ξέρεις, που κοιτάγαμε τις επιδόσεις και τα... Τώρα έχει σημασία αυτό. Info entertainment και εμφάνιση. Κοίταξε, είναι εντυπωσιακό όντως, γιατί μπροστά έχει πολύ χρώμιο και είναι ένα κομμάτι όλη η μάσκα. Πίσω έχει αεροτομή, αεροδιαχύτη, εξατμίσεις διπλές χρωμιωμένες και έχει και πολλές λεπτομέρειες από χρώμιο στο κορμί του πάνω. Μια άλλη αίσθηση και πιο σπορ και πιο έτσι αριστοκρατικό. Λέει, όπως πιο και σπορ, βασικά. Όπως και η μπάρες οροφής, ότι είναι πιο off-road. Οι παλιές μας αγάπες στις θωράστα τοπία μες στους χάρτες του χρόνου. Καλά, μέσα είναι το κάτι άλλο. Αεροπλάνο, ε. Ναι, εντάξει. Και αυτό δεν είναι υπερβολή ψηλό, είναι αλήθεια. Είναι το πιο ψηφιοποιημένο Volkswagen που έχει βγει ποτέ. Είμαι σίγουρος. Όταν λανσάρουν μια καινούργια λέξη που λέγεται Innovision, που προέρχεται από το Innovation, καινοτομία, και από το Vision που είναι η όραση. Όπου όλο αυτό το cockpit είναι στημένο εκεί με 12 μπροστά σου οθόνη με ψηφιακά όργανα. Όλα πια ψηφιακά, έτσι. Και 15 οθόνη αφής, πολύ εντυπωσιακή, με φοβερά γραφικά. Εντυπωσιακό. Όντως. Και επειδή γράφεις και στίχους, έχεις την ποιήση μέσα σου, το Touareg είναι κατεξοχήν δια την εξοχήν. Δια την εξοχήν. Ο πρώτο αποδράζει. Ναι. Τι κάνεις τώρα? Συναυλίες με τη Μελίνα Κανά σε όλη την Ελλάδα. Ετοιμάζω και διάφορα πράγματα στο στούντιο. Έχουμε, γενικά είμαστε σε... Σε βρασμό. Σε γρήγορση, ναι. Απλά δεν έχει ανησύχει την παλιά εποχή. Απλά χορευόμαστε. Όχι. Εντάξει, αν και εμείς έχουμε μάθει με την παλιά εποχή να ψάχνουμε συνέχεια να κάνουμε κάτι. Το πιο πολύτιμο πράγμα στη ζωή είναι ο χρόνος τελικά. Δεν υπάρχει αύριο. Δεν υπάρχει αύριο τώρα. Το σήμερα είναι μόνο. Η γέννησή σου στο Ούπερδα της Γερμανίας. Εσύ τι ηλικία φύγατε από εκεί, είχατε καλαματά? Κοίταξε, οι γονείς μου έμειναν εκεί μέχρι 8, όταν ήμουν 8 χρονών. Εγώ πήγα στη γιαγιά μου στην Καλαμάτα από 3 μηνών. Και ζούσα με τη γιαγιά μου και τους γονείς μου τους έβλεπα τα καλοκαίρια. Άρα έχεις περάσει πολύ στεναχωρία. Ειδικά όταν φεύγανε. Όχι, να σου πω την αλήθεια. Επειδή η γιαγιά ήταν σούπερ, ήταν πολύ rock and roll η γιαγιά. Πέρασα πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Στο χωριό, ξέρεις, με. Ελευθερία. Αλήθεια. Πάνω στα άλογα. Εντάξει. Η παιδική ηλικία είναι όλο το κόλπο. Πώς έχεις μεγαλώσει εκεί. Πέρασα δύσκολη εφηβική. Μετά την Καλαμάτα πήγα στο Μενίδη. Rock and roll μέρος, σκληρό, δύσκολο. Σκληρό rock. Αδέρφια υπάρχουν. Έχω μια αδερφή 7 χρόνια μικρότερη. Και η εμπλοκή με τη μουσική? Με τη μουσική είχα μια αγάπη από μικρός. Θυμάμαι, ήμουν από τις Ειρικάς και πήγαινα στις πολυκατοικίες που είχε ωραίο ήχο, γιατί είχε αυτό το βάθος, το φυσικό. Και τραγουδούσα. Και να ακούω τη φωνή μου, ξέρεις, με βάθος. Και βγαίνανε κάποιοι, χειροκροτάγανε κάποιοι. Αν φωνάζανε. Κατάλαβα. Η μεγαλύτερη αλητία που είχε με τις Ειρικάς, ποια είναι, τη θυμάσαι? Ναι, θυμάμαι ότι έχω βάλει με ένα φίλο μου φωτιά σε μια πολυκατοικία. Πήγαμε να τη σβήσουμε, αλλά ήταν ένα μπετόνι που είχε βενζίνη και το κάναμε χειρότερα. Σώθηκε πολύ. Σώθηκε, ναι, γιατί. Δεν σα βρήκανε. Ήταν ένα παππού απ' έξω και πήρα αμέσως τηλέφωνο. Εμείς κλαίγαμε, είμαστε τρεις, πάθαμε. Έχω κάνει αλητίες πολλές, νομίζω. Πώς να ζήσει η καρδιά δίχως σώμα. Ο ουρανός τι να πει δίχως χρώμα. Τι να πει μια φωνή δίχως λέξεις. Το μυαλό μου δεν ζει δίχως σκέψεις. Και γαβάλα και μοτοσυκλέτα, έτσι. Ναι. Πιο πολύ περισσότερο. Και τα δύο, κοίταξε, εμένα πάντα με ενδιαφέρε ότι καβαλάω να είναι γρήγορο. Ναι, ξέρω ότι είσαι γκαζοχωνιάς. Ναι, και σε έχω δει σε εκθέσεις γονατισμένο να ψάχνεις silent blog, να ψάχνεις. Ψάχνω διάφορα. Έτσι. Μου άρεσε δηλαδή και παπάκι όταν είχα πτσιρικάς, ήθελα να είναι το πιο γρήγορο παπάκι. Με φίλτρο χωάνι και τέτοια. Ακριβώς, δηλαδή. Άλλο πιστόνι. Εξαφημίσεις και τέτοια. Περισσότερο με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει στη ζωή μου να έχω ένα καλό αυτοκίνητο, όχι για τη μόστρα, ξέρεις, για να. Όχι για την ψυχή σου, για σένα. Είναι ο ψυχιατρός μου βασικά. Παρά να έχω ένα σούπερ σπίτι, ας πούμε. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Είμαι λίγο βλαμμένος αυτό. Έχεις τίποτα να θυμάσαι περίεργο?
Πολλά, εντάξει. Ναι, εγώ ήμουν τυχερός γιατί με τους Pixlax ζήσαμε καταστάσεις που δεν τις έχουν ζήσει άλλοι. Επειδή ήμασταν στην ίδια ηλικία με τους φαν μας, ήμασταν και εμείς τότε 20 χρονών, 22-25. Είχε τη γλύκα του γιατί το ζούσαμε όλο μαζί. Δεν ήτανε. Τώρα δεν μπορώ να κάνω αυτά που έκανα τότε, θα ήταν γελίο. Εκεί το ζήσαμε όλο. Δηλαδή πλάκες, άπειρες, ξενύχτια, βόλτες, κορίτσια, ταξίδια. Έχω ζήσει μια ωραία ζωή νομίζω. Ξεκινώνω με απόψε, με στη νύχτα χορεύω. Την αλήθεια στα αυτιά μου, σαν πρωτάρης γυρεύω. Την τρίτη γενιά από ό,τι ξέρεις. Ναι. Έτσι. Ξέρεις και ότι είχαν και ένα εντυπωσιακό αριθμό πωλήσεων. Έχει πουλήσει ένα εκατομμύριο, πώς έχει πουλήσει. Δύο από τις γενιές. Απίστευτο, έτσι. Τρελό νούμερο, τρελό. Είναι εταιρεία η οποία έχει δομή, έχει όραμα, έχει τεχνολογία. Εντάξει, το συζητάμε. Πραγματικά βλέπει το μέλλον, αφογκράζεται. Χτίζεται το αυτοκίνητο πάνω στο ίδιο πάτωμα που είναι και το Q7 και το Porsche Cayenne ακριβώς. Με μία διαφορά ότι αντί για εγκάρση αυτοκινητήρα τον έχει κατά το διαμήκη άξονα, πίσω το Σαλμάν και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή εξοπλίζεται με πετρελοκινητήρα τεχνολογία TDI 3-λίτρο V6 με δύο υποδυνάμεις, 231 και 286 ύπη και αναμένονται και βενζινοκινητήρα και μεγαλύτερο πετρελοκινητήρα V8 με 400 τόσα άλογα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Γκαζοφωνιά, σίγουρα. Οχτάρι αυτόματο κυβότιο. Έχει, αν θες, να το παίξεις Φόρμουλα 1. Έχει δέρματα στις επενδύσεις, ποιοτικά υλικά. Έχει συντεσιμότητα. Βασικό τραβάει ότι μπορεί να μεταφέρει 7 άτομα άνετα. Παίρνει και 810 λίτρα αποσκευές. Και τραβάει και 3,5 τόνους. Ακριβώς. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, πάνω από 60%, το χρησιμοποιούν για ρημούλκηση. Γιατί υπάρχει αυτό το σύστημα που κάνει όπου θέλει να κάνει μόνο το αυτοκίνητο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Με τη ρημούλκα είναι δύσκολο. Το όπω λέγανε έτσι. Και μάλιστα το κυβότητα ταχύτητα έχει ικανότητα να αντέξει μέχρι 1000 νιουτόμετρα ροπή. Γιατί ο μεγάλο κινητήρα του Άρθρο V8, το κινητήρα έχει 900 νιουτόμετρα ροπή. Ούτε τα γκρουμπέ όταν τρέχαμε δεν είχαν την ροπή. Είναι ο δοστρωτήρας. Πλήρες από τεχνολογία και από συνδεσιμότητα και από μουσικές και ό,τι μπορεί να πει. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος σήμερα το κοιτάει αυτό πάρα πολύ. Δεν είναι όπως ούτε καν πριν 5 χρόνια. Νομίζω το απαιτεί να υπάρχει. Να μπορεί να συνδέσει το κινητό του, να μπορεί να έχει τις πληροφορίες του, να είναι. Και είναι και καλό και για την οδήγηση αυτό, έτσι, για να αποσπάσει το. Η πλοήγηση. Δηλαδή βλέπουμε τώρα μικρά αυτοκινητάκια χιλιάρια, ας πούμε, και το βασικό τους αυτό που πουλάνε είναι αυτό. Μα από εδώ ξεκινάνε. Η εξέλιξη είναι από τα ακριβά, γιατί ο πελάτης αυτός μπορεί να το πληρώσει αυτό το πράγμα. Εξελίσσεται, πέφτει ο κόστος και περάνει στα γάντια αυτοκίνητα. Φυσάει έξω το βουνό. Κι εγώ στο σπίτι τραγουδώ. Φώτα του είναι LED. Και φαντάσου ότι σε κάθε προβολέα έχει 128 LED. Για φαντάσου. Θα κάνει δηλαδή τη νύχτα μέρα. Ακριβώς και έχει την ικανότητα με ραντάρ, εισιτήρες τα λοιπά να διαβάζει τις συνθήκες, τι έρχεται από απέναντι τα λοιπά ή όταν στρίβεις να αποφασίζει πόσα LED θα ανάψουνε για να σου κάνει πιο φωτεινή ακόμη τη γωνία που στρίβεις. Για να ζεστάνεις τα όνειρά μου. Τι μας δίνει τώρα με τις μοίρες, τι είναι, ας πούμε, η στροφή, πόσο στρίβει, Ναι, ναι, έχει ό,τι πάνω φανταστεί. Εδώ κοιτάς το μενού, αυτό έχει πολύ πλάκα. Το όνομα του ξέρεις από τι έχει, το Touareg. Από την έρημο, δεν είναι. Ακριβώς, είναι μια νομαδική. Ναι, είναι μια νομάδες, είναι στη Βόρεια Αφρική. Τους χαρακτηρίζει παντός καιρού, Ακριβώς, τους χαρακτηρίζεται παντός εδάφους. Μπορεί και προσαρμόζονται παντού. Και σε καιρικές συνθήκες, γιατί το βράδυ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχο το όνομά του. Συμφωνώ μαζί σου και με την τετραγύνηση Formotion που έχει. Αν το πάρεις με ανάρτηση, έχει τρομερές παροχές. Πάνω κάτω τα λοιπά. Ακριβώς. Χαμηλώνει, ψηλώνει. Στην άσφαλτο χαμηλώνει 15 χιλιοστά. Off-road πάει 25. Και αν πας σε πολύ hard rock off-road, ανεβαίνει 75 χιλιοστά. Νομίζω λίγοι άνθρωποι με αυτό θα πάνε σε πολύ hard rock. Ναι, ακριβώς. Δεν νομίζω να το λέω. Ναι. Θα πονάει η καρδιά σου. Να δεις τα πουρνάρια να σου πει. Στην ανάγκη, νομίζω ότι στην ανάγκη αυτό θα σε βοηθήσει πολύ. Από σάντες είναι από 19 μέχρι 21 ίντσες. Έχουμε ξεφύγει και εκεί μια σε διαστάσεις. Γιατί έχουμε ψήξει καλύτερα. Γιατί αν ένα σημείο πατήσει αυτή τη στιγμή στην άσφαλτο, μέχρι να γυρίσει να ξανακουμπήσει κάτω, έχει διανύσει αρκετή απόσταση στο αυτοκίνητο ώστε να το χτυπάει αέρα και να ψύχεται. Και από εκεί και πέρα έχει και 5 διαφορετικές επιλογές το προφίλ οδήγησης, είτε για άσφαλτο είτε για χώμα. Ναι. Δηλαδή για χώμα, για άμμο, για χιόνι, για βράχια, για σπόρια. Και αντίστοιχα στην άσφαλτο για comfort, για individual που ρυθμίσει ό,τι θέλεις εσύ. Αυτό που σου είπα είναι το πιο ψηφιοποιημένο Volkswagen που υπάρχει. Στρίβει έτσι. Βλέπεις, ανάλογα με τις βυθίσεις που έχει, σφίγγει ηλεκτρικά τη σαμφόρ για να περιορίζει τις βυθίσεις. Και οι τέσσερις ρόδες στον δρόμο, σωστά. Ακριβώς. Γιατί όταν ελαφραίνει, θα σου σπινάρει ή θα χάσει την πρόσφυγη του. Σωστά νύχτα. Η σχέση με την Ιόλη πώς είναι, την κορακλά. Εντάξει, ο έρωτας μου. Νομίζω ότι ο άντρας
Μόνο μια γυναίκα μπορεί να ερωτευτεί πραγματικά την κόρη του. Ηλικία? Είναι 10 τώρα. Όχι, κατάλαβα, σου έχει πάρει τα πάσα. Τώρα αν έχει αρχίσει και μου τα παίρνει. Και φαντάσου λοιπόν να έχεις το αυτοκίνητο αυτό, να βάζεις την παρέα μέσα, τα όργανά σου. Ναι, είναι για όλα. Αυτό το αυτοκίνητο τα κάνει όλα, ας πούμε. Και τα κάνει και με ωραίο τρόπο. Σούπερ τρόπο. Καλοκαίρι, πάτε για τουρνέ. Καλοκαίρι, τουρνέ, ναι. Εντάξει, αυτά κάνουμε. Αυτή είναι η ζωή μας. Εμένα μου αρέσει η ζωή μου. Νομάδας. Μ' άρεσε, νομίζω τα ταξίδια και ο δρόμος. Εγώ φαντάζομαι ότι είμαι ένας άνθρωπος που κάνω τώρα που δεν είμαι στα φόρτα μου 30 με 35.000 χιλιόμετρα το χρόνο με αυτοκίνητο. Άλλα της μοτοσυκλέτας και άλλα της Αθήνας. Άρα δηλαδή πας για μια 63.000 χιλιόμετρα. Πάμε μια 63.000 χιλιόμετρα, ναι. Μπράβο. 60-70. Πιο παλιά αυτό ήταν 100. Γι' αυτό πια. Εντάξει, εγώ μπορώ να φύγω τώρα να πάω στην Αλεξανδρούπολη, να κάνω δηλαδή 6 ώρες να πάω και να παίξω. Να ξεκινήσεις κατευθείαν. Κατευθείαν, δεν έχω αίσθηση δηλαδή στο... Στην κούραση. Τα παιδιά που παίζουν μαζί και αυτά ξέρουν όλοι. Ότι έχω πλέξει. Έχω πλέξει το μάμι. Το άστρο μου που κάμισο θα βάλω και θα τρέξω. Από τα τραγούδια που έχεις γράψει, έχεις κάποιο που να σου λέει κάτι ιδιαίτερο για το λόγο που γράφτηκε, για την αφορμή που σε ερέθησε να συμβεί? Κοιτάξτε, όλα τα τραγούδια που έχω γράψει είναι μια εικόνα. Και αυτά που έχω τραγουδήσει προσπαθώ να τα κάνω μια δικιά μου εικόνα, αν είναι κάποιο άλλο. Γιατί εγώ ήμουνα, πιστεύω αυτό που λέει ο Bob Dylan, and I know my song well before I start singing. Δηλαδή ξέρω το τραγούδι μου καλά. Καλά, πριν κάνω το τραγούδι μου. Το ίδιο μότο είχα και στα αυτοκίνητα και στις μηχανές. Πήγαινα το ψάχνα, ήθελα να ξέρω τι κάνει, ποια είναι η τεχνολογική του δομή γενικά, έτσι, που είναι βελτιωμένο. Το ψάχνα να δω αν είναι όντως βελτιωμένο εκεί. Αυτή την περίοδο έχω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το Απλές Κουβέντες, ένα τραγούδι που έχω γράψει πριν αρκετά χρόνια, αλλά αυτό αλλάζει κάθε φορά. Δηλαδή. Σίγουρα. Σε μεθυσμένο πλοίο που έχει χαθεί σ' ωκεανούς. Χωρίς να πει αδειό. Όλα τα τραγούδια που έχω γράψει υπάρχει κάποιος λόγος. Κάτι έχω δει, κάτι, κάποια γκριμάτσα έχω κλέψει, κάτι. Σε στεναχώρησε, κάτι σε έκανε χάρη και σε έκανε. Στο χάρηκα δεν είμαι και πολύ καλός, ξέρεις, δεν έχω. Στο χάρηκα δεν είμαι. Δεν είσαι πολύ καλός. Δεν πνέει. Απλά το απολαμβάνει. Απλά το απολαμβάνει. Δεν το χαρά αυτό. Α, τη χαρά να υπάρχει ακριβώς. Χωρίς να πει αδειό.